Όταν βλέπετε να χλαίω, κάτι μέσα μου πονά. Πληγωμένο αηδονάκι που του πήραν τη φωλιά. Με το αυτό έχω να σου πω μόνο. Το ένα μου μάτι είναι μικρότερο από το άλλο. Από τον ύπνο είσαι. Ναι, είμαι από τον ύπνο. Αυτό πρέπει να είναι μικρότερο. Και το ένα αρχίδι είναι μικρότερο από το άλλο, στάντερ. Σε όλους. Σε όλους, έτσι συμβαίνει. Γεια σας, Τέκη Τσίριους. Γεια σας, Τέκη Τσίριους. Τι κάνετε? Έχουμε να σας δείξουμε ένα ακόμα προϊόν της αγαπημένης σας φίρμας. Της φίρμας που τη βλέπετε και χαμογελάτε στον ύπνο σας, στον ξύπνιο σας. Σας αρέσει τόσο πολύ και είναι η Xiaomi Yi Mi 1. Γιατί πετάχτηκες σε απορροφή? Γιατί δεν πρόκειται να το πεις. Είναι η Xiaomi Yi Mi 1, είναι η mirrorless κάμερα της Xiaomi. Λοιπόν, άκου τώρα Μίτσο πώς έφτασε στα χέρια μας. Ο φίλος μας, ο Σότος, ο unboxing specialist, που όταν εμείς κάναμε unboxing αυτή δεν είχε γεννηθεί ακόμα. Γιατί να το πούμε και αυτό, να το πούμε και το έχει πει και ο ίδιος ο Σωτήρης, ότι στα πρωταρχικά του βήματα, εκεί που ήταν έμβριο, ένα έμβριο ήταν στο YouTube, ένα τόσο πραγματάκι, και μας λέγανε όλοι οι Κινέζοι, πείτε μας έναν άλλον unboxer, ρε παιδιά, να στείλουμε κάτι σοβαρό, όχι σαν στους καραγκιόζηδες. Έτσι πάσα του κάναμε όλους. Στο Σότο, στον unboxing specialist, εκεί να πας, είναι καλός. Εκεί, γιατί το βοηθήσαμε νομίζουμε και γι' αυτό μας βοήθησε και εμάς εν καιρό, εν ευθέτω χρόνο θα έλεγα. Λέγοντάς μας, λοιπόν μαλάκες, υπάρχει ένα lucky bug στο GearBest που λέει μέσα Xiaomi κάμερα και κάνει γύρω στα 200 ευρώ. Τι είναι το lucky bug? Είναι μια τυχερή σακούλα που βγάζει το GearBest κατά καιρούς και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, δεν ξέρεις τι έχει μέσα, σου λέει ότι είναι τυχερή σακούλα που έχει LED. Γιατί είδα ότι υπήρξε μια τέτοια μαλακία, Μίτσο. Που έχει κάμερα, που έχει αξεσουάρ κινητού, που έχει κινητό ούλεφόν. Δεν σου λέει ποιο είναι, σου λέει τι έχει. Και σου λέει και μια τιμή. Η τιμή σίγουρα, κόβεις το πουλί σου, δηλαδή παίρνεις ένα μαχαίρι και το κάνεις κράκ και το κόβεις. Σίγουρα, στη σακούλα την τυχερή, είναι μικρότερη από ότι το προϊόν κανονικά. Δηλαδή, άμα έπαιρνες αυτό το προϊόν κανονικά, θα ήταν πιο ακριβό από τη σακούλα. Σε πολλές σακούλες τυχερές θα έχεις τον GearBest. Είναι εξωφρενικά κάτω το η τιμή. Xiaomi κάμερα λέει. Λέει εμείς το Xiaomi κάμερα, τη Yi, την 4K την έχουμε δείξει. Ποια να κάνει 200 ευρώ. Λέει μαλακές, η Mi 1 είναι. Και άμα την προλάβετε θα έρθει και με δύο φακούς. Και πήγαμε, την παραγγείλαμε, έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα βρήκαμε το χρόνο να την παρουσιάσουμε. Να μην χρονοτριβώ άλλο. Να πω ότι μιλάμε για μια κάμερα την οποία πήραμε εμείς 200 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Μέσω του Lucky Bag, όταν κάνετε την αγορά, σας δείχνει εν τέλει τι έχετε αγοράσει στο Lucky Bag. Μία κάμερα η οποία παίζει γύρω στα 500 ευρώ κανονικά στην Κίνα με τους δύο φακούς. Στην Ελλάδα παίζει γύρω στα 700 με 800, οπότε όπως και να το κάνουμε, είναι, τι να λέμε τώρα, είναι προσφορά. Και να μην την ήθελες δηλαδή, την έπαιρνες, πώς να σου πω. Θα το ρίξω το καφέ τώρα, να έχουμε άλλα. Βλέπετε μέσα την πρώτη εικόνα. Η κάμερα είναι mirrorless. Micro 4 thirds, δηλαδή μικρό 4 τρίτα. Βλέπετε μέσα εδώ, το δείχνει τώρα μέσα τι έχει, δύο φακούς. Και το μουσί λίγο. Τι είναι η φακή? Δεξιά είναι ο φακός, ο zoom. Αυτός δηλαδή. 12 με 40 χιλιοστά. Και αριστερά είναι ο prime φακός με σταθερό εύρος στα 42,5 χιλιοστά. Ο οποίος όμως έχει f1,8. Πρόκειται για prime φακό δηλαδή, για πολύ καλό μποκέ. Περισσότερο φωτεινές φωτογραφίες το βράδυ, θολώνει πίσω το, αυτό είναι το μποκέ effect που σου θολώνει το background. Και σε κάνει να μοιάζει λίγο πιο επαγγελματίας. Να πω ότι στη συλλογή των καμερών μας είναι η τρίτη mirrorless που έχουμε, μετά τη Sony A6000 και την Panasonic Lumix G7. Να πω επίσης ότι εμείς στις κάμερες αυτές δουλεύουμε και για επαγγελματικό σκοπό. Τις χρησιμοποιούμε οπότε τις χρειαζόμαστε. Κάποια στιγμή θέλαμε μια τρίτη mirrorless. Δεν ξέρουμε αν θα είναι στο επίπεδο των άλλων δύο που έχουμε. Το πιθανότερο είναι να μην είναι τόσο κοντά, αλλά να είναι αρκετά κοντά. Θα τα δούμε στην πορεία. Κλείνω λίγο, το πάω λίγο έτσι να σας κρατήσω σε αγωνία για να δούμε πίσω τα χαρακτηριστικά, να τα διαβάζει ο Δημήτρης, να τα λέει κιόλας και εγώ να πιω λίγο καφέ ακόμα. Τι να πω, κάντε λίγο pause και δείτε αναλυτικά τι έχει. Ανάλυση 20 MP στη φωτογραφία, 4K βίντεο 30fps, Full HD 60fps, ενσωματωμένο μικρόφωνο, οθόνη touchscreen 3 ιντσών και μας λέγεται χαρακτηριστικά από τους δύο φακούς που περιέχει το κουτί, τον zoom 1240 και τον prime 42,5 χιλιοστά. Πάμε να δείξουμε τώρα την κάμερα, την πορεία, όλα τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Δημήτρης. Εδώ είναι το κουτί, η συσκευασία τη δείξαμε, προστατευτικό εδώ μπροστά, τη βγάζουμε. Είναι σε ασημή χρώμα, βγαίνει και σε μαύρο. Βγαίνει και σε μαύρο,
Είναι πολύ πιο compact, πολύ πιο μικρή στο χέρι από ότι είναι η G7. Πάει προς την α6000 περισσότερο στο σχεδιασμό. Πίσω, καμία σχέση με τις άλλες, γιατί έχει μόνο δύο πλήκτρα. Η οθόνη εδώ είναι touch και αυτή είναι η διαφορετικότητα. Βλέπουμε πάνω το hot shoe για να παίρνει flash ή άλλο αξεσουάρ. Μικρόφωνο δεν παίρνει εξωτερικό, παίρνει. Όχι. Εδώ είναι τα μικρόφωνά της. Ενώ στο πλάι εδώ είναι το ηχείο της. Εδώ είναι το laser αυτό που πετάει για να κάνει το κοκκινάκι και για να κάνει το focus. Από εδώ το πλήκτρο είναι για να βγαίνει ο φακός. Πάνω το πλήκτρο που βγαίνει φωτογραφία βίντεο, το on off. Εδώ η ροδέλα με την οποία αλλάζετε mode και την οποία άμα το κλικάρετε το ένα εδώ πάνω κάνει και κατευθείαν rec σε βίντεο. Δηλαδή είναι τα mode της φωτογραφίας και το βίντεο. Και αυτό τι είναι, Μίτσο? Ροδέλα επιλογών. Οθόνη touch και τα δύο πλήκτρα εδώ. Από κάτω η υποδοχή για να μπαίνει πάνω σε mounts, σε τρίποδες κτλ. Στο πλάι εδώ τι είναι? Εμφανίστηκε εδώ τελικά η κάρτα. Εδώ παίρνει την κάρτα και έχει άλλες δύο υποδοχές. Τι είναι αυτές? Ωραία, micro USB και mini HDMI. Από εδώ τη φόρτισες δηλαδή εσύ. Για να βγαίνει η μπαταρία σημαίνει ότι αλλάζει. Βγάζουμε τους φακούς. Α, πολύ ελαφρύς ρε ο φακός. Αυτός είναι ο φακός ο σταθερός, ο οποίος έχει επιλογή. Βλέπουμε δεν έχει zoom, έχει επιλογή εδώ normal και macro, σαν τι θες να το δουλέψεις. Εδώ είναι ο άλλος 1240, είπαμε με zoom. Έβαλα πάνω το φακό με το zoom. Αυτός το μόνο κουμπάκι που βλέπω πάνω είναι το unlock, το οποίο το χρησιμοποιείς για να κλείσεις τελείως το φακό μετά. Με το unlock μπορείς να το κλείνεις. Ελαφρύς και αυτός σαν φακός, πιο βαρύς από τον άλλον. Στην ουσία έχετε μια μικρούλα μηχανή, δηλαδή εμένα ξέρεις τι δεν με βολεύει πολύ τον grip εδώ, να την πιάνω. Είναι δάχτυλα τώρα σαν. Είναι μικρό το grip για το χέρι μου. Να δούμε τι άλλο έχετε το κουτί μέσα. Πανάκι καθαρισμού των φακών. Φορτιστής, κινέζικος, βάζετε έναν adapter που όλος τυχαίως έχω μαζί μου. Οδηγίες χρήσης κτλ. Να, user manual εδώ και στα αγγλικά. Έχει και το app download για να κάνετε download την εφαρμογή, η οποία δεν ξέρω που μπορεί να βοηθήσει, αλλά... Έχει πολύ καλή εφαρμογή από ό,τι έχω ακούσει και γενικά συνδέεται μέσω Bluetooth και Wi-Fi η κάμερα. Το καλώδιο φόρτισης, λέει γη πάνω, το ξέρεις, δεν βάζεις άλλο γιατί μπορεί να μην σου φορτίζει για να την πατήσεις σαν χαζός. Όλος περιέργος βέβαια, όλος περιέργος, αλλά μπορεί να γίνει αυτό και το λέω γιατί έγινε από τον Δημήτρη πριν την πάτησε σαν χαζός έτσι. Έχει και ένα λουράκι δερμάτινο που λέει γη, see different. Δες το διαφορετικά. Λουρί. Για μαστίγωμα. Για να το κρεμάσει εδώ. Αφήνω και το καθαριστικό πανάκι που σας είπα πριν. Για το φακό, για την οθόνη πίσω, έτσι. Αλλά είναι καλύτερα για το φακό μόνο να το δουλεύετε. Επίσης δεν έχει ματάκι, έχει μόνο οθόνη πίσω για να βλέπεις. Η λειτουργία γίνεται με swipe στην οθόνη. Αλλάζει δηλαδή όπως στην κεντρική οθόνη με swipe πάσα στις ρυθμίσεις. Έχει κάποια προφίλ, ας πούμε. Standard, portrait, πορτρέτο δηλαδή, vivid, contrast black and white, natural black and white. Για να το βάλω. Έβαλα contrast black and white, πήγε κατευθείαν σε ασπρόμαυρο mode. Να πω ότι δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το όχι τόσο γρήγορο το focus όπως έχω συνηθίσει, ας πούμε, από τη Sony. Δεν μου αρέσει που δεν έχει ματάκι, να βλέπω από μέσα τι τραβάω. Το μενού του είναι πολύ ευχρηστό με το touch. Να βάλω λίγο και τον άλλο φακό. Κουμπάκι. Ξεκλείδωμα. Το κόκκινο, η κόκκινη κουκίδα από εδώ. Να πάει στην κόκκινη κουκίδα από εδώ. Το στρίβουμε να κάνει κλακ. Σταθερός. Ψσσ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 σ
δεν είναι τόσο καλό για βίντεο όσο ο zoom φακό. Αν και πάλι μπορείτε να πετύχετε πολύ κινηματογραφικές λήψεις με αυτό το φακό και στο βίντεο. Τι βλέπω ρε. Ωραίος. Βγάλαμε σε black and white. Ρε, για την έχω άμα πεθάνω να τη βάλω στο μνήμα έτσι σε ασπρόμαυρη και με μια μαύρη κορδέλα στο διαγώνια. Μιχάλη, για το μνήμα είναι ότι πρέπει αυτή. Τι ωραίες φωτογραφίες με έβγαλες, Μίτσο. Να ζήσουμε να σε θυμόμαστε. Η εφαρμογή για το χειρισμό της κάμερας είναι η mirrorless, remote control. Διαθέσιμη και στο iOS και στο Play Store. Pairing από your camera. Πατάω agree εδώ. Έχει firmware update το σώμα λέει. Διορθώσεις και βελτιώσεις. Όλες βάλτες, όλες. Improved audio quality, έχει εδώ πολλά. Θα το κάνω το update. Από μια πρώτη άποψη είναι πολύ κοντά σε εικόνα. Αργεί λίγο στο autofocus και σε αυτά. Θα τη δουλέψουμε λίγες μέρες και θα επανέλθουμε στο ίδιο βίντεο βέβαια. Τώρα σε λίγο δηλαδή, θα το δείτε σε ένα δευτερόλεπτο, σε 10 δευτερόλεπτα τέλος πάντων. Αλλά εμάς θα έχει γίνει σε λίγες μέρες αφού τη δουλέψουμε και σας πούμε εντυπώσεις. Και στο τέλος φυσικά θα δείτε και πλάνα, φωτογραφίες, βίντεο, θα τα δείτε όλα αυτά. Τι κόλλησε τώρα στο χέρι. Πάμε να τη δούμε και λίγο καλύτερα. Τη δουλεύω τώρα εδώ και μία εβδομάδα.
Την έχω πάρει μαζί μου και στην Καστοριά που πήγα βόλτα. Οπότε έχω διαμορφώσει μια εικόνα και μια άποψη για την καμερούλα. Ο φακός που φοράει τώρα πάνω είναι ο Prime, που έχει standard zoom και έχει επιλογή για macro και για normal. Macro σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε πιο κοντινές λήψεις, εστιάζει πιο κοντά στο αντικείμενο. Θολώνει το πίσω μέρος και έχει εστιάσει πολύ καλά το αντικείμενό μας. On-off κουμπάκι στο πάνω μέρος, πάνω δεξιά, το οποίο δύσκολα το πετυχαίνουμε κατά λάθος. Είναι πολύ καλό το σημείο στο οποίο το έχουν τοποθετήσει. Κάτσε να αλλάξουμε φακό να βάλουμε τον άλλον. Είπαμε, πατάμε αυτό εδώ το κουμπάκι, το στρίβουμε. Ευθυγραμμίζουμε κόκκινο με κόκκινο. Στρίβουμε, κουμπώνει. Την ανοίγουμε. Μας λέει ότι θέλει να περιστρέψουμε το φακό για να ξεκλειδώσει. Ωραία. Βλέπετε εδώ το zoom που έχει. Αρκετά ευρυγόνια, με ένα πολύ ικανοποιητικό zoom. Εδώ είναι το μενού επιλογών, άμα θέλουμε να το βάλουμε στο manual ή σε κάποια άλλη ρύθμιση. Αυτή εδώ η ροδέλα χρησιμεύει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως θα δούμε τώρα αν πάμε για παράδειγμα στο media player. Λειτουργεί σαν zoom, zoom out ή zoom in. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και με το χέρι αυτό, επειδή είναι touch η οθόνη. Και με αυτό το πλήκτρο, άμα θέλουμε, να τη διαγράψουμε. Στο shooting mode, το στρογγυλάκι αυτό μας λέει άμα θέλουμε να εστιάσουμε μόνο στο κέντρο ή άμα θέλουμε να επιλέξουμε με αυτόματη εστίαση όποιο αντικείμενο συνήθως είναι πιο κοντά. Εγώ το αφήνω σε αυτή την επιλογή για να έχει περισσότερα σημεία εστίασης. Πάμε να δούμε λίγο και το μενού του. Swipe από εδώ έχουμε ρυθμίσεις για το ISO, το white balance, το metering mode, focus mode για την εστίαση που έχουμε είτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είτε για κινούμενο αντικείμενο, χειροκίνητο focus και χειροκίνητο το οποίο μας βοηθάει με ειδικά γραφικά που μπαίνουν στο πλαίσιο του αντικειμένου που θέλουμε να εστιάσουμε. Το manual focus με peak mode βγάζει ένα περίγραμμα γύρω από το αντικείμενο που είναι εστιασμένο για να μας βοηθήσει να κάνουμε πιο ακριβές focus. Πίσω στο μενού έχουμε λειτουργία touch shooting, με την οποία μπορούμε απλά να κουμπίσουμε την οθόνη όπου θέλουμε να εστιάσει και να βγάλουμε αυτόματα φωτογραφία. Για παράδειγμα, θέλω να βγάλω το φακό. Τσακ. Και εστιάζει και βγάζει φωτογραφία αμέσως. Θέλω να βγάλω εδώ το Evo. Αναγνώριση προσώπου. HDR λειτουργία. Στο Drive Mode μπορούμε να βάλουμε αντίστροφη μέτρηση στη φωτογραφία ή να βγάλουμε λειτουργία Repeat. Να βγάλει πολλές φωτογραφίες μαζί δηλαδή. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Τώρα δεν έχω πολύ καλό φωτισμό, οπότε ίσως αργήσει λίγο να βγάλει τις πολλές φωτογραφίες μαζί. Connection Setup, το QR Code άμα θέλουμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή στο κινητό είναι στην ουσία σαν να χειριζόμαστε την κάμερα από εδώ, τις ίδιες επιλογές μας δίνει. Δεν μπορεί ωστόσο να ενεργοποιήσει βίντεο εξ αποστάσεως. Μπορεί να βγάλει μόνο φωτογραφία. Τι άλλο έχουμε, Timelapse, Video Settings, είπαμε γράφει 4K 30fps, 1080 60fps, όπως θα είναι και τα samples που θα δείτε στο τέλος του βίντεο. Και βλέπουμε εδώ και τις υπόλοιπες επιλογές. Βασικές ρυθμίσεις εδώ πέρα, άμα θέλουμε να απενεργοποιήσουμε τον ήχο. Φωτεινότητα οθόνη, την οποία θα τη χαμηλώσω λίγο για να φαίνεται καλύτερα και στην κάμερα. Το αρχείο της φωτογραφίας που θα βγάζει είναι JPEG σε ποιότητα normal, fine, super fine και RAW. Η αναλογία της φωτογραφίας, η ανάλυση στα megapixel, 20 megapixel είναι, μπορεί να κάνει και interpolation στα 50 megapixels. Ενσωματωμένο flash δεν έχει κάμερα. Άμα βάλουμε κάποιο εξτρά, μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε από εδώ. Ρυθμίσει για την κάρτα, να κάνουμε format άμα χρειαστεί. Το λεντάκι αυτό το πορτοκαλί που βοηθάει στο focus. Πόσα δευτερόλεπτα θα δείχνει τη φωτογραφία που βγάλαμε. Μπορούμε να βάλουμε εδώ grid γραμμές για να μας βοηθάει στην καλύτερη καδροποίηση του αντικειμένου. Anti-shake mode για να μην βγαίνουν κουνημένες οι φωτογραφίες και το βίντεο. Έχει ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας για το βίντεο, αλλά μην περιμένετε τίποτα τρελό. Κουνάει αρκετά και καλό θα ήταν να το δουλεύετε με τρίποδο ή με κάποιο gimbal για να είναι πιο σταθερή. Και εδώ το firmware έχει αντίστοιχα και για το φακό, το firmware και για το body, το οποίο έχει πάρει αναβάθμιση στο 2.0. Μπορεί να γράψει και με το ρεύμα συνδεδεμένο. Δοκίμασα να γράψω με powerbank και έγραφε κανονικά. Σε συνεχή εγγραφή, 1080p ανάλυση γράφει μέχρι και 20 λεπτά σε ρή. Για 4K δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά έχω ακούσει ότι γράφει γύρω στα 7-7,5 λεπτά. Δεν έχει προβλήματα θερμοκρασίας να σβήνει κτλ. Όπως η Sony A6000. Αυτή είναι λοιπόν η Mi 1. Αξιοπρεπέστατη έχω να πω. Σε καμία περίπτωση δεν φτάνει βέβαια μια Sony A6000 ή την Panasonic G7 που γράφουμε τώρα. Αλλά με την Panasonic αυτή παίρνει ίδιους φακούς. Είπαμε, μπορεί να αλλάξει φακούς, είναι συμβατή με 50 διαφορετικούς φακούς. Για παράδειγμα, αυτός που φοράει η Panasonic που γράφει μπαίνει στην Xiaomi και αντίστοιχα οι φακοί της Xiaomi μπαίνουν στην Panasonic G7. Οπότε μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο φακό άμα θέλετε, είτε από Olympus είτε από Panasonic. Αρνητικά, η έλλειψη ενσωματωμένου flash, το όχι και τόσο καλό stabilization και εξαρτάται βέβαια από την τιμή στην οποία θα το βρείτε.
Το σεντάκι αυτό τώρα που βρήκαμε στα 200 ευρώ δεν υπάρχει, δηλαδή εννοείται ότι αξίζει. Αν το βρείτε εκεί γύρω στα 300-400, ειδικά το Prime πακέτο που έχει και το φακό, το δεύτερο, εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Θα δείτε και τώρα στο τέλος του βίντεο κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες. Μπορεί να βγάλει πολύ καλές φωτογραφίες. Υπάρχει link στην περιγραφή άμα θέλετε να τσεκάρετε περισσότερα για τη Mi 1. Πάμε να δούμε υλικό και εμείς θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye! Εδώ βλέπουμε τις πρέσπες. Είμαι τέρμα zoom out. Να δούμε μέχρι πού φτάνει. Εδώ είμαστε τέρμα τώρα. Στο zoom το stabilization δεν είναι και τίποτα το τρελό. Πάλι κουνιάται λίγο. Πολύ ωραία τα χρώματα. Γράφουμε σε 1080-60fps. Να δούμε λίγο και το focus. Auto focus είμαστε τώρα. Και εδώ έχουμε βίντεο με τον Prime φακό σταθερού εύρους, χωρίς zoom. Και αυτό σε auto focus. Βλέπετε πόσο πιο εστιασμένο είναι και θολώνει το πίσω. Σε συνθήκες καλού φωτισμού είναι αρκετά καλό το focus, το auto focus.